Και θέλω τώρα να ακούσετε ένα ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ από την εποχή την Ανδρέο Παπανδρεϊκή, ο οποίος ακολούθησε τον Γιώργο Παπανδρέου και ήταν από αυτούς που αρχικώς υπέγραψαν για την υποψηφιότητα Χάρη Καστανίδη, με διορθώνει αν κάνω λάθος. Τελικώς είναι από τους ανθρώπους που μόλις πληροφορήθηκε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είπε το ναι, βρέθηκε δίπλα του. Είναι ο άλλοτε βουλευτής Λασίθιου, ο κύριος Μιχάλης Καρχημάκης. Καλημέρα κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές σας. Δεν υπέγραψα, στήριξα το Χάρη, είναι αλήθεια, ήταν η επιλογή μου, αλλά με μία αίρεση, ότι αν ο Γιώργος Παπανδρέου αποφάσιζε να κατέβει, η επιλογή μου θα ήταν Γιώργος Παπανδρέου. Ήταν πολύ ξεκάθαρο από την αρχή της καθόδου και του Χάρη, τον οποίο σέβομαι και εκτιμώ και θεωρώ ότι οι θέσεις του, οι απόψεις του είναι πραγματικά ταυτισμένες με τον Γιώργο του Παπανδρέου και στον προοδευτικό, σε μια προοδευτική κατεύθυνση, προοδευτική αντιδεξιά κατεύθυνση. Τώρα το θέμα της καθόδου της απόφασης να κατέβει ο Γιώργος Παπανδρέου ήταν, θεωρώ, μια απαραίτητη απόφαση. Μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη, θα μας το πείτε αυτό, γιατί προφανώς πρέπει να μας πείτε και γιατί τώρα, αλλά αν αντιλαμβάνομαι σωστά, με βάση το γεγονός ότι είστε ένας από τους στενούς συνεργάτες του, ούτε εσείς ήσασταν βέβαιος για την τελική του απόφαση. Τι ήταν αυτό λοιπόν που οδήγησε τον Γιώργο Παπανδρέου τελικά? Κοιτάξτε, υπήρξαν πάρα πολλές φωνές από όλη την Ελλάδα ότι αυτή τη στιγμή ο χώρος πρέπει να επαναενεργοποιήσει και να επανακινητοποιήσει δυνάμεις οι οποίες έφυγαν από το χώρο, είναι σε μια στάσιμη κατάσταση και σε μια στάση αναμονής και δεν αποφασίζουν, γιατί ακριβώς περιμένουν να δουν ένα στίγμα και σε επίπεδο συμβολισμού αλλά και σε επίπεδο έκφρασης πολιτικών αλλά και σε επίπεδο στάσης απέναντι στη δεξιά, και ιστορικής και σημερινής στάσης, προκειμένου να αποφασίσουν για την επαναφορά του και τον επαναπατρισμό του. Τα μηνύματα λοιπόν που δέχτηκε ο Γιώργος Παπανδρέου από όλη την Ελλάδα, ότι η συμμετοχή σου, η παρουσία σου δημιουργεί μια άλλη δυναμική, δημιουργεί μια διαδικασία επαναπατρισμού πολλών ψηφοφόρων οι οποίοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ την περίοδο την οποία το ΠΑΣΟΚ συκοφαντήθηκε, την περίοδο την οποία υπήρξε, θα έλεγα, γιατί δεν θέλω να ξαναμπω σε μια τέτοια λογική κουβέντα γιατί δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή, υπήρξε η απομάκρυνση του Παπανδρέου στη μέση της τετραετίας και μετέπειτα η συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη δεξιά. Αυτά όλα οδήγησαν ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου να πάρει αποφάσεις και να πάει σε άλλους χώρους. Αυτός λοιπόν ο κόσμος, ο οποίος έφυγε, πήγε προς άλλες κατευθύνσεις, ήταν ένας κόσμος ο οποίος πίστευε στην παρακαταθήκη, στις αρχές, στις αξίες του ΠΑΣΟΚ, στην προσφορά του ΠΑΣΟΚ. Και είναι αμαρτία ένας χώρος, όπως είναι αυτός ο χώρος και το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ, να χαθεί. Η παρουσία λοιπόν του Παπανδρέου δημιουργεί τις προϋποθέσεις, γι' αυτό λέω ότι ήταν μια απαραίτητη απόφαση, για την κινητοποίηση όλων αυτών των δυνάμεων. Είναι ένα θετικό σοκ η υποψηφιότητα του Γιώργου, είναι ένα θετικό σοκ που μπορεί και πρέπει να μεταφραστεί σε διεύρυνση της εκλογικής βάσης, της εκλογικής δύναμης και του πρωταγωνιστικού ρόλου που πρέπει να παίξει το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια της πορείας της χώρας, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος είναι στο 212%. Και μην ξεχνάτε ότι η χώρα μπήκε σε διαδικασία χρεοκοπίας με 130% του ΑΕΠ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό το θέμα, υπό ποια έννοια δεν υπάρχει θέμα να είμαστε σε μια τέτοια λογική που είμαστε στην ουσία, γιατί ακριβώς έχουν χαλαρώσει οι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρώπης. Και αν αύριο η Γερμανία αποφασίσει ότι ξαναμπαίνουμε σε μια σκληρή διαδικασία δημοσιονομικών κανόνων οι οποίοι
θα πρέπει να μας επαναφέρουν, ας πούμε, με βάση το σύμφωνο σταθερότητας σε μια κατεύθυνση μείωσης του χρέους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα είναι πολύ καταστροφικό για τη χώρα μας. Χρειάζεται λοιπόν μια πολιτική δύναμη η οποία έχει αντιμετωπίσει με σοβαρότητα και με επικεφαλής τον Γιώργο Παπανδρέου προβλήματα τα οποία θα ανακύψουν στο μέλλον. Και εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι η παρουσία του Γιώργου Παπανδρέου δημιουργεί μια λογική, ας το πούμε, στις αντιλήψεις και στη συνείδηση του κόσμου ενός πολιτικού ο οποίος είναι στο μέλλον πρωθυπουργήσιμος, έχει διαχειριστεί κρίσεις, ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις παρά τη λάσπη που δέχεται, αλλά κοιτάει όμως και με το βλέμμα στο μέλλον, γιατί σήμερα που μιλάμε ο Γιώργος Παπανδρέου έχει δικαιωθεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στις πολιτικές που άσκησε και που προέβλεψε και που έθεσε τις βάσεις. Μίλαγε για πράσινη ανάπτυξη, του λέγανε για πράσινα άλογα. Μίλαγε για κλιματική αλλαγή, αδιαφορούσαν και χαμογελούσαν και σήμερα την έχουμε υποστεί με τις πυρκαγιές, με τις πλημμύρες, με όλα αυτά. Μίλαγε για ηλεκτρονική διακυβέρνηση, λέγανε τώρα και τι είναι αυτό. Σήμερα, πάνω στη βάση των πολιτικών του OpenGov και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στηρίχτηκε, δηλαδή, Παπανδρέου Ρέπας Ζορτζάκης, ναι, επέλεξε τότε τον Παντελή Τζορτζάκη από το Ηράκλειο για υπουργό ψηφιακής διακυβέρνησης που μαζί με το ΡΕΠΑ υπό τις εντολές του Παπανδρέου έφτιαξαν όλο αυτό το οικοδόμημα που σήμερα πάτησε και αυτή η κυβέρνηση για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην πανδημία και σε μια σειρά από άλλα θέματα. Κοροϊδεύαν τη διάβγεια. Και όμως η διάβγεια έδωσε απάντηση στο λεφτά υπάρχουν που κοροϊδεύαν κάποιοι. Εξοικονόμηση πόρων. Δηλαδή μια δουλειά χωρίς τη διάβγεια ήθελε 3 εκατομμύρια. Και με τη διάβγεια πήγαινε στις 500.000. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση, κόστος φαρμάκων, 7 δισεκατομμύρια έπεσε στα 2,5. Αυτές ήταν και οι απαντήσεις στο νοικοκύρεμα του κράτους και στο λεφτά υπάρχουν, διότι έχουν αρχίσει και λένε τώρα λεφτά υπάρχουν, 7 υπάρχουν, λέει ο κύριος Πρετεντέρης, για να γελιοποιήσει. Αλλά όσο πάνε, κύριε Σαχίδη, το Γιώργο Παπανδρέου, τόσο πιο πολύ τον ισχυροποιούν, τον φοβούνται και τον φοβούνται συμφέροντα, γιατί ποτέ δεν υπέκυψε σε αυτά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κύριε Καρχημάκη, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο, είστε από τα επιτελικά στελέχη δίπλα στο Γιώργο Παπανδρέου. Καταρχάς να σας πω, έχετε χαιρετίσματα, μου λέει εδώ, δεν έχω πρόβλημα να το πείτε και επώνυμα, από το Γιάννη Δασκαλάκη από τη Ρόδο, χαιρετισμού στο Μιχάλη, άνθρωπος με κεφαλαία, και επώνυμα να το πεις, λέει, δεν έχω θέμα. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό να το δούμε λίγο, διότι πλέον μπαίνετε και εσείς ως επιτελής του Γιώργου Παπανδρέου στη βάσανο των διακριτών διαφορών. Καταρχάς μου κάνει εντύπωση το εξής: είναι 6 υποψήφοι, όλοι θέλουν να ηγηθούν του Κινάλ για να το μετατρέψουν, να το διαλύσουν και να το μετατρέψουν σε Πασόκ. Κοιτάξτε, η σφραγίδα Παπανδρέου, το κίνημα αλλαγής έχει κάποιες συνιστώσεις. Είναι η ανανεωτική αριστερά. Υπήρξε το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών που ήταν επικεφαλής ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά η ταυτότητά του Γιώργου Παπανδρέου είναι Πασόκ. Είναι γνωστοί οι λόγοι τότε που αποχωρήσαμε και βεβαίως επιστρέψαμε αμέσως μετά τότε. Αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το Πασόκ υπάρχει στο λογότυπο του κινήματος αλλαγής με πολύ μεγάλα γράμματα και με πολύ μεγάλη διακριτότητα. Και το όνομα Παπανδρέου ταυτοποιεί και πιστοποιεί την έννοια του Πασόκ. Αυτά όλα είναι άμεσα συνυφασμένα και συνδεδεμένα. Δηλαδή δεν είναι λογική να λέμε εγώ θα επαναφέρω και θα κάνω και θα δείξω. Μα υπάρχει. Το Πασόκ υπάρχει. Άρα θα παραμείνει κίνημα αλλαγής ή αμιγός, που είναι μια ομπρέλα όπως την αναφέρατε. Αυτό μπορούμε να το δούμε, αλλά όμως αυτή την ώρα κίνημα αλλαγής και Πασόκ όταν βγαίνει, ο ήλιος του Πασόκ προβάλλει δίπλα στο κίνημα αλλαγής. Η αλλαγή, το Πασόκ και το όνομα Παπανδρέου είναι απολύτως συνυφασμένα ως έννοιες. Μάλιστα. Άρα παραπέμπουν στην ουσία και στην ιστορία του Πασόκ. Δεν είναι το θέμα να λέω ότι είμαι Πασόκ, αλλά μπορώ με τη συμπεριφορά μου ή με τη στάση μου ή με τη δεξιά μου απόκληση, ας πούμε, να το αμαυρώνω. Διότι αυτό δεν είναι Πασόκ. Το Πασόκ ήταν πάντα σε μια αντιδεξιά λογική. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου τι έλεγε? Ο βασικός μας ιδεολογικός και πολιτικός αντίπαλος είναι η δεξιά.
Με την αριστερά μας ενδιαφέρει ο κόσμος της. Κάποιοι λοιπόν πρέπει να καταλάβουν ότι το όνομα Πασόκ Αλλαγή Παπανδρέου παραπέμπει σε μια μεγάλη εικόνα που η εικόνα λέγεται Πασόκ. Μας ενδιαφέρει η ουσία. Ακούστε κύριε Καρχημάκη, δεν μας ενδιαφέρει ο κόσμος, τυπικό. Ο κόσμος, υπάρχει εδώ, υπάρχει και το τυπικό και το ουσιαστικό. Ο κόσμος φαντάζομαι σας ενδιαφέρει πρωτίστως. Λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης. Καλημέρα στον κύριο Καρχημάκη. Μα και ο Καστανίδης ο Χάρης κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές ως μέλος του Κηδισό. Κόντρα στον πρόεδρο του Κηδισό. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν μέλη στο Κηδισό. Το Κηδισό είναι σε ύπνωση. Ωραία. Είμαστε μέλη του Κηδισό και πιο και μέλη του Πασό. Στο πιο κρίσιμο. Στην γραμματεία του Πασόκ ήμουνα. Θα μπλέξουμε τώρα στις διαδικαστικές λεπτομέρειες. Εδώ υπάρχει μια ουσία. Έχω μια ιστορία και μια διαδρομή όλοι. Πάμε στη στρατηγική. Τον Ανδρέα Παπανδρέου. Πάμε στη στρατηγική. Ήμουνα γραμματέας του κόμματος. Ήμουνα βουλευτής του Πασόκ. Ήμουνα υπουργός του Πασόκ. Πασόκ λοιπόν. Ωραία. Το λέμε, το φωνάζουμε και επαναλαμβάνω. Πάμε στο στρατηγικό. Η αλλαγή. Το Πασόκ και Παπανδρέου είναι άμεσα συνυφασμένα και δίνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Πάμε στη στρατηγική στόχευση, κύριε Καρχημάκη. Ο Γιώργος Παπανδρέου στην αναγγελία της υποψηφιότητάς του είπε ότι στόχευση στρατηγικά είναι να ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική διακυβέρνηση. Θυμίζω ότι αυτό είναι, μισό λεπτό, είναι καταστατική αρχή του ίδιου του κινήματος αλλαγής. Αυτό έλεγε σε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα γιατί τσακώνονται κάποιοι και δεν τους αρέσει ο τίτλος, μα είναι καταστατικό. Ποια είναι η ιδιοποιώς λοιπόν διαφορά, ακούστε το ερώτημα λίγο κύριε Καρχημάκη, ποια είναι η ιδιοποιώς διαφορά του πώς εννοεί ο Γιώργος Παπανδρέου την προοδευτική διακυβέρνηση σε σχέση για παράδειγμα με τον Ανδρέα Λοβέρδο ή τον Νίκο Ανδρουλάκη? Ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε κιόλας εγώ θα μπω φραγμός στα σενάρια συγκυβέρνηση με ΣΥΡΙΖΑ και Βαρουφάκη. Τα ξέρετε, δεν σας λέω. Μάλιστα. Ναι, ναι. Σε ποια σενάρια δηλαδή δεν θα μπει φραγμός? Τη συνεργασία του με το Μητσοτάκη. Είπε το ένα σκέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει άποψη, ο Παπανδρέου είπε, η παράταξη πρέπει να ξαναγίνει μεγάλη και ισχυρή. Προσέξτε το νόημα. Για να διαμορφώσουμε μια προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης. Προσέχετε. Mm-hmm. Μίλησε για προοδευτική πρόταση διακυβέρνηση η οποία να είναι ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Άρα ο Παπανδρέου δεν μιλάει για συνεργασίες. Άλλωστε τα τελευταία συνέδρια έχουμε μιλήσει για αυτόνομη πορεία. Ο Παπανδρέου μιλάει για την επαναφορά του πρωταγωνιστικού ρόλου του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το νόημα της προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Το Πασόκ θα είναι ο πρωταγωνιστής. Το Πασόκ δεν εννοεί ότι θα είναι τσόντα κανενός ή συμπλήρωμα κανενός. Εμείς θα είμαστε πρωταγωνιστές και έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά ένα υποψήφιο πρόεδρο ο οποίος έχει διεθνή εικόνα αλλά ταυτόχρονα έχει μια εμπειρία και στη συνείδηση του κόσμου είναι ο Παπανδρέου πρωθυπουργήσιμος. Δεν είναι κάτι το οποίο σου λέει θα το χρησιμοποιήσουν. Είναι πρωθυπουργήσιμος, άρα η δυναμική που αναπτύσσει και η δυναμική που θέλουμε να αναπτύσσουμε μιλώντας για προοδευτική πρόταση η οποία θα απαντήσει στη συντήρηση είναι εμείς θα είμαστε οι πρωταγωνιστές, εμείς θα είμαστε οι πρώτοι, εμείς θα διαμορφώσουμε το πολιτικό σκηνικό. Δεν μιλάμε για συγκυβερνήσεις, ούτε για συνεργασίες. Εμείς θα είμαστε πρώτοι, θα έχουμε την πρότασή μας, θα την καταθέσουμε, έχουμε σχέδιο, έχουμε άποψη, η ιστορία, η διαδρομή και οι προβολές στο μέλλον, σε όλα όσα έχει πει, έχει δείξει ότι όλα αυτά που είπε, που έκανε, έμειναν και μας ακολουθούν και αποτελούν και μια παρακαταθήκη για το μέλλον. Λοιπόν, αυτό εννοούμε. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει που λέει θέλω να μπω φραγή εκεί, κανένας δεν του λέει τίποτα, αλλά πρέπει να, μπει και, να μας πει και πού αλλού θα μπει φραγή, διότι το Πασόκ έχει μια βασική ιστορική παρακαταθήκη που λέει καμία σχέση με τη δεξιά, διότι αυτή τη σχέση με τη δεξιά την πληρώσαμε. Γι' αυτό μας έφυγε ο κόσμος.
Δεν μου λέτε, κύριε Καρχημάκη. Παπανδρέου, λοιπόν, δημιουργεί συνθήκες επαναφοράς και επαναπατρισμού ψηφοφόρων, διότι αυτό είναι άλλωστε το διακύβευμα και ο στόχος μας. Να επαναφέρουμε τις δυνάμεις μας και να πρωταγωνιστήσουμε. Και αυτό πιστεύω ότι μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να το κάνει. Θέλω να μου απαντήσετε σε δύο ακόμη ζητήματα και θα έχουμε στην πορεία αυτής της εσωκομματικής διαδικασίας την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σε σχέση με τις απόψεις των υποψηφίων. Γιατί ανεξάρτητα από το. Θα το επαναλάβω, δεν θα κουραστώ από τα μηνύματα που λαμβάνω. Αρέσει ή δεν αρέσει ο ένας ή ο άλλος, η υγεία στη δημοκρατία είναι να αναπτύσσεται ο διάλογος. Θέλω να σας ρωτήσω, ζήτημα πρώτον. Το θέσατε. Είπατε, εμάς η στόχευσή μας είναι να είμαστε η πρώτη δύναμη που θα διαμορφώσει τους όρους και τις συνθήκες. Οι επόμενες εκλογές, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσουν όλοι οι συνυποψήφοι, του Γιώργου Παπανδρέου και ο Γιώργος Παπανδρέου, οι επόμενες εκλογές είναι με απλή αναλογική. Η μία υπόθεση εργασίας είναι να είστε το πρώτο κόμμα. Εάν δεν είστε όμως το πρώτο κόμμα, είναι κάλπη. Είστε το δεύτερο ή το τρίτο. Σε ποια κατεύθυνση και με ποιους θα πάτε και ποιους θα αφήσετε? Με ποιους θα σχηματίζατε μια κυβέρνηση? Ωραία ερώτηση. Θα σας πω. Καταρχήν να ξέρετε κάτι. Το είπε και ο Μητσοτάκης και νομίζω ότι αυτή η κουβέντα είναι περιττό να γίνεται. Σε 20 μέρες θα πάω σε εκλογές. Άρα δεν σχηματίζεται η κυβέρνηση. Διότι δεύτερος και τρίτος και τέταρτος και πέμπτος δεν έχουν το αναπαραίτητο αριθμό για να μπορούν να υπερβούν τον πρώτο. Άρα θέλει να κάνει η κυβέρνηση με απλή αναλογική ο Μητσοτάκης. Μισό κύριε Καρχημάκη, καλά το λέτε στα νούμερα, αλλά με βάση το σύνταγμά μας, τα κοινοβουλευτικά ιωθώτα και το σύστημα της απλής αναλογικής, ο πρώτος θα καταθέσει εντολή, θα πάει στο δεύτερο, θα πάει στον τρίτο. Σε αυτή τη διαδικασία θα μετέχετε ή θα πείτε αυτόματα πάμε σε εκλογές? Την παίρνει την εντολή και την καταθέτει, διότι δεν υπάρχει ουσία στην εντολή. Γιατί λοιπόν, αν συνεννοηθείτε τέσσερα κόμματα, λέω λοιπόν, εγώ. Αν λοιπόν κάποιοι πιστεύουν ότι η χώρα κινδυνεύει κλπ., σχηματίσει κυβέρνηση ο πρώτος με το δεύτερο. Άλλωστε, οι πολιτικές που άσκησαν διαχρονικά δεν διέφεραν. Το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο, το οποίο εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία και μετέπειτα ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν πολύ πιο σκληρό και πολύ πιο επώδυνο, παρότι είχαν και την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την κυβέρνηση Παπανδρέου και παρότι ήταν πλέον σε χαρτογραφημένα νερά. Ενώ ο Παπανδρέου πήρε μια χρεοκοπία χαρτογράφητη. Ψάχναμε. Λοιπόν, από την ώρα λοιπόν που πονούν τον τόπο και άσκησαν περίπου τις ίδιες πολιτικές ή σχεδόν τις ίδιες πολιτικές ή παρόμοιες πολιτικές, οι οποίες ζόρισαν τον κόσμο και ειδικά κοινωνικά στρώματα που ήταν ιστορικοί και παραδοσιακοί σύμμαχοι της προοδευτικής παράταξης, να συνεννοηθούν μεταξύ τους και εμείς θα είμαστε μια επικοδομητική αντιπολίτευση, αν υποτεθεί ότι είμαστε στην αντιπολίτευση, να τους δείχνουμε το δρόμο για το καλύτερο. Αν είστε δεύτεροι όμως και ο Μητσοτάκης πει ότι λόγω της εθνικής κατάστασης, ας υποθέσουμε ότι είναι ο Μητσοτάκης πρώτος γιατί κάλπη είναι, καλό το δεύτερο κόμμα να συγκυβερνήσουμε. Δούμε, το να είσαι πρώτος και πρωταγωνιστής είναι αλλιώς τα πράγματα. Να είσαι εσύ ο πρώτος από το να είσαι δεύτερος και να σύρεσαι. Τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Άσε να το δείξει η κάλπη, να το δείξει η ζωή, για να δούμε τι θα κάνουμε. Έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόγραμμα. Άλλωστε το έχει αποδείξει ο Γιώργος Παπανδρέου στη διαδρομή του, με όλες τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έκανε και μετέπειτα μετά την απομάκρυνσή του. Να μην λέω πιο βαριές λέξεις, γιατί τις έχω καταθέσει στο παρελθόν και δεν χρειάζεται να τις επαναλαμβάνω, έδειξε ότι καμία μεταρρύθμιση μετά την απομάκρυνση της κυβέρνησης Παπανδρέου δεν έγινε. Αντίθετα, επιχειρήθηκε και μεταρρυθμίσεις οι οποίες ήταν θεσμικές προοδευτικές μεταρρυθμίσεις σε μια προοδευτική κατεύθυνση, επιχειρήθηκε να ανατραπούν. Βεβαίως δεν το κατάφεραν. Εν όψη της πανδημίας αντιμετωπίζουμε μία καταπάτηση των θεσμών και μία καταπάτηση της δημοκρατίας και της κοινωνικής και της οικονομικής και βεβαίως όλοι μας έχουμε δει μία έκθεση του Ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του Γκέτεμπορκ, το οποίο έβγαλε ότι είμαστε στις πρώτες χώρες που χρησιμοποιούν την πανδημία σε βάρος της ποιότητας της δημοκρατίας και της διαφάνειας. Αυτά χρειάζονται αποκατάσταση. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό το έκτακτο να δημιουργείται ως προϋπόθεση ή ως βατήρας να υπάρχει λαϊλασία του δημοσίου χρήματος. Σε αυτά ο Παπανδρέου θα βάλει φρένο και τέρμα.
Λοιπόν, κύριε Καρχημάκη, είπατε για τον Ανδρέα Λοβέρδο, δεν μας λέει το άλλο μισό. Έρχεται όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι ένα νέο πρόσωπο, ευρωβουλευτής, μιας άλλης γενιάς, και λέει: Μισό. Πώς το λένε, παρατήθηκα. Όχι, όχι, δεν. Παρνή άποψη. Λέω ότι πρέπει να πούν όλη την πρόταση. Εμείς λέμε όχι στη δεξιά, σε καμία περίπτωση. Ωραία. Εμείς μιλάμε για προοδευτική πρόταση για κυβέρνηση και επαναφορά του πρωταγωνιστικού ρόλου του ΠΑΣΟΚ, του κινήματος αλλαγής, με ένα πρόσωπο το οποίο είναι πρωθυπουργήσιμο και ο στόχος ποιος είναι, η διεύρυνση της βάσης του χώρου. Που μπορεί μόνο ο Παπανδρέου να δημιουργήσει αυτές, κατά τη γνώμη μου, τις συνθήκες επαναφοράς. Ωραία, σας δεν ρωτώ. Δεν θέλω να θίξω κανένα άλλο. Όχι, δεν είναι θέμα. Ποια είναι η ακριτή σας διαφορά, αυτό ρωτώ, κύριε Καρχημάκη. Δεν είμαι. Προς Θεού. Υποτίθεται ότι όλοι για τον κοινό σκοπό στο τέλος θα παλέψουν. Τώρα, αν κάποιοι φύγουν, την επόμενη είναι μέρα άλλο θα θέμα. Είμαστε όλοι αγκαλιά. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι η διακριτή. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα. Η διακριτή διαφορά ποια είναι με ένα νέο σε ηλικία υποψήφιο. Στη λογική της αυτονομίας του χώρου. Ναι. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Σας είπα ποια είναι η άποψη, η εκδοχή που υποστηρίζουμε. Πάω τότε στο δύσκολο ερώτημα. Που ξέρετε ότι... Και η δυναμική που διαμορφώνεται είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αρκεί να σας πω ότι χθες σε 10 ώρες περίπου ανοίξαν μια πλατφόρμα η οποία ήταν κρασαρισμένη συνέχεια και μέχρι εχθές το βράδυ σε διάστημα 10 ώρων είχαν μπει μέσα με κρασαρίσματα, με γκρεμίσματα της πλατφόρμας 20.000 άνθρωποι. Δηλαδή από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε μία μέρα μέσα σε 10 ώρες 20.000 άνθρωποι στήριζαν την υποψηφιότητα Παπανδρέου και συνεχίζεται. Αυτό δείχνει κάτι. Δείχνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης, δείχνει ένα κλίμα της πίστης της μεγάλης πλειοψηφίας του κόσμου ότι ο Παπανδρέου είναι εκείνος ο οποίος θα δημιουργήσει τις συνθήκες, αυτός που είναι ο τελικός μας στόχος επαναφοράς ψηφοφόρων οι οποίοι έφυγαν και πήγαν σε άλλους χώρους. Λοιπόν, πάω και στην τελευταία δύσκολη ερώτηση. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Και το ξέρετε ότι θα τη βρείτε και μπροστά σας. Εσείς βεβαίως με διάφορες αναρτήσεις κατά καιρούς δίνετε απαντήσεις. Όμως εδώ βλέπω ότι έρχεται μαζικά. Καλά λέει όλα αυτά. Ας πούμε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου κάνει ένα restart και ο ίδιος. Και η παράταξή του. Το κρίσιμο όμως ερώτημα στο οποίο θέλουμε να μας απαντήσει και ο κύριος Καρχημάκης είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας μέσα σε 2 μήνες εμφανίστηκε ανέτοιμος να διαχειριστεί ένα χρέος που δεν το δημιούργησε αυτός, το οποίο όμως όπως έχει αποδειχτεί το γνώριζε από τον Αύγουστο πριν αναλάβει και τι έκανε, έφερε το Δέλτα Νιτάφ στην Ευρώπη, δέχτηκε ασμένος ένα μνημόνιο χωρίς να βάλει ούτε έναν όρο. Όταν μπορούσε να εντός εισαγωγικών, σας το διαβάζω αυτό το λεξί, εκβιάσει τους εταίρους ότι τυχόν χρεοκοπία της χώρας θα ήταν χρεοκοπία και το δικό τους τραπεζών. Τελικώς που καταλήξαμε σε ένα σκληρό μνημόνιο και χρεοκοπία. Τι τους απαντάτε? Λοιπόν, πάω στο πρώτο θέμα. Πρώτον, δεν το εγνώριζε. Ο κύριος Προβόπουλος απέκρυψε το ζήτημα της χρεοκοπίας της χώρας, ενώ το εγνώριζε από το καλοκαίρι, γιατί είχε έρθει το δούνου του το καλοκαίρι στην Ελλάδα, το καλοκαίρι του 9, αν δεν κάνω λάθος, και τους είπε στο κεντρικό τραπεζίτη, ο οποίος κάλυπτε τη Νέα Δημοκρατία, ότι αν συνεχίσετε θα το φτάσετε το χρέος στο 800%. Άρα ο Παπανδρέου δεν εγνώριζε για το χρέος. Του είπε παραμονές εκλογών ο κύριος Προβόπουλος ότι εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, το χρέος θα πάει σε διψήφιο. Άρα προσδιορίζει το Σεπτέμβριο, που γνώριζε ο Προβόπουλος τι ακριβώς συμβαίνει, ότι το χρέος είναι μονοψήφιο και θα πάει σε διψήφιο. Τι φάνηκε μετά στην πορεία? Ότι ο κύριος Προβόπουλος εγνώριζε ότι το χρέος ήταν 16%, δηλαδή 36 δισεκατομμύρια το έλλειμμα. Λοιπόν, άρα απέκρυψε πραγματικά στοιχεία. Άλλωστε θα σας πω και το εξής. Ήρθε και η έκθεση του 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με στην τυπική πλειοψηφία. Αυτό ήταν ένα λάθος του ΠΑΣΟΚ. Θα σας πω ποιο ήταν το λάθος του ΠΑΣΟΚ τότε. Το 2014, η οποία η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δίνει απάντηση σε κάποια πράγματα που λέτε παρακάτω. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λέγε δύο βασικά πράγματα. Με συντριπτική πλειοψηφία συντηρητικών και προοδευτικών και κεντρώων δυνάμεων.
ελάχιστοι διαφώνησαν. Σε αυτούς που διαφώνησαν φέρεται να είναι η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, ότι διαφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έλεγε, έλεγε δύο βασικά πράγματα. Ότι η χρεοκοπία της χώρας προϋπήρξε της εφαρμογής του μνημονίου, δηλαδή της λήψεως του αναγκαστικού δανείου. Γιατί ήταν το μνημόνιο? Το μνημόνιο ήταν το αναγκαστικό δάνειο που πήρες για να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία κλπ. Παρ' όλα αυτά χρεοκόπησες πάλι. Το ξέρετε ότι χρεοκόπησες πάλι. Και δεύτερον, ότι η ελληνική κυβέρνηση μας είχε φλωμώσει, λέει η έκθεση, στα ψεύτικα στοιχεία και μας παραπλανούσε. Τα Greek statistics. Αυτό λοιπόν το 2014, ενώ υπάρχει, το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος και δεν το φέρνει στο Εθνικό Κοινοβούλιο για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Διότι μέχρι τότε δεν λέγανε ότι ο Παπανδρέου χρεοκόπησε τη χώρα. Λες και πρόλαβε ο Παπανδρέου από τον Νοέμβριο του 9 μέχρι τον Μάρτιο του 10 σε 3 μήνες να χρεοκοπήσει τη χώρα. Λες και ναι. Δηλαδή υπονοείται. Και όχι μακροχρόνιο. Δηλαδή υπονοείται ότι το κουκούλωσε ο Βενιζέλος για να συγκυβερνήσει με τον Σαμαρά. Το κουκούλωσαν βεβαίως, λέω, ήταν λάθος του Πασόκ που του κουκουλώθηκε και δεν αναδείχθηκε αυτή η ιστορία. Και δεν αναδείχθηκε ούτε στη συνέχεια. Απλά τα λέμε, επευκαιρία τα λέμε τώρα. Δεν υπήρξε μνημόνιο χωρίς όρους. Σας είπα και στην αρχή ότι ήταν το πιο ήπιο μνημόνιο. Και επειδή λέγανε τότε μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, όχι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και να τα σπάσουμε. Γιατί είχαμε ένα ομόλογο 10 δισεκατομμύρια 19 Μαΐου, όπου εάν δεν το πληρώναμε, χρεοκοπούσε, πηγαίναμε σε άτακτη χρεοκοπία, διότι οι αγορές δεν μας δάνειζαν, δεν μας εμπιστευόταν. Και χρεοκοπούσαν και αυτοί, σας λένε κάποιοι, αλλά δεν το είχατε καταλάβει. Μα δεν είναι λάθος να χρεοκοπήσει η χώρα καταρχήν. Δεν θα κάνω εγώ αυτή την κουβέντα. Εσείς θα απαντήσετε. Για να συνοηθούμε, ναι. Για να πάμε κάτι, να σας δώσω μια απάντηση σε αυτό. Το 75 με 80% του κουρέματος του χρέους ήταν αυτοί οι επενδυτές. Αυτόν όλο το χρέος φάγαμε. Όχι, πώς το λένε, Ελλήνων επενδυτών. Το χρέος που κουρέψαμε το ιδιωτικό ήταν όλων αυτών που είχαν επενδύσει, οι ξένοι που είχαν επενδύσει. Άρα το χρέος των ομολογιούχων, των ιδρυμάτων. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι που έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Δηλαδή, το χρέος των ομολογιούχων ήταν περίπου, το μικροομολογιούχων ήταν 3 δις, και έπρεπε να βρεθεί τρόπος οι άνθρωποι αυτοί να μην είναι σε αυτή την κατάσταση, να βρεθεί τρόπος να τους επιστραφούν, που αφού εμπιστεύτηκαν το κράτος να τους επιστραφούν τα χρήματα. Ωραία, κύριε Καρχημάκη, θα τα ξαναπούμε, είναι σαφές. Εδώ δίνεται μία και επίσης, απάντηση. Και το δούνου του το επέβαλε η Μέρκελ. Διότι έλεγε, εγώ το επέβαλε η Μέρκελ ή το συζήταγε ο Γιώργος Παπανδρέου? Όχι, με το μισό λεπτό να τα ακούσετε. Μισό λεπτό, κύριε Καρχημάκη. Του έδινε το μήνυμα του ότι δεν πας καλά. Γι' αυτό είχε έρθει το καλοκαίρι του 8 και η μέρος μισό λεπτό. Με το μυαλό που πάτε θα πάτε στο 700%. Ερώτημα για να τα απαντήσετε είναι κρίσιμο. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είχε τεχνογνωσία η Ευρώπη. Ακούστε με λίγο, κύριε Καρχημάκη. Το επέβαλε η Ευρώπη με τα 30 δισεκατομμύρια να συμμετέχει. Εσείς το λέτε αυτό καθαρά. Το αποδέχτηκαν και όλοι οι μετέπειτα. Για ακούστε το λίγο όμως. Για να το απαντήσετε και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο, για να κλείσουμε με τις προσδοκίες. Αλλά εσείς το λέτε έτσι. Υπάρχει άλλη αφήγηση. Ότι ο Στρόσκαν με τον Γιώργο συνεννοήθηκαν για το δούνου του. Ο Γιώργος. Όχι. Ακούστε το λίγο. Για να το απαντήσετε. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Ναι. Δεν είναι ότι. Εσείς θα τα απαντήσετε. Ο Γιώργος λοιπόν. Να το πω έτσι, πολιτικά μπλόφαρε απέναντι στη Μέρκελ ότι κοίταξε, υπάρχει το δούνου του, και η Μέρκελ είπε α, το δούνου του φέρτο. Όχι, όχι, όχι. Η Μέρκελ είπε, ο Στρόσκαν ήταν μια θετική εκδοχή για την Ελλάδα από τη στιγμή που η Μέρκελ είχε αποφασίσει να βάλει το δούνου του. Αν δεν είχε τύχει αυτή η περιπέτεια στο Στρόσκαν, μπορεί πραγματικά να ήταν μια άλλη μεταχείριση. Αυτό είναι αλήθεια, διότι η Ευρώπη, από ό,τι φαίνεται και εκ των υστέρων, φαίνεται να λένε ότι υπήρξε τιμωρητική απέναντι στην Ελλάδα. Καλά, αφήστε τι λένε αυτοί. Τα έχουν παραδεχτεί όλα ότι εδώ μας γδάραν. Τα έχουν παραδεχτεί, αλλά. Άλλο αυτοί λένε αυτοί. Εμείς τι κάναμε. Λοιπόν, η Μέρκελ λέει: εγώ δεν έχω ένα μηχανισμό στην Ευρώπη να μπορώ να παρακολουθώ την εξέλιξη του προγράμματος. Εμάς, οι χώρες μας, πέραν της Ελλάδας, θα βάλουμε 80 δισεκατομμύρια. Και θα βάλει και 30 το δούνου του για να μπορεί, επειδή έχει εμπειρία παρακολούθησης εφαρμογής προγραμμάτων, να είναι μέσα το δούνου του.
Η Μέρκελ το επέβαλε γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός παρακολούθησης. Αυτό είναι γνωστό. Κλείστε αυτό το κεφάλαιο. Παναγιώτης μου λέει εδώ, κύριε Καρχημάκη, σας παρακαλώ πολύ, ποια θα είναι η στάση του Γιώργου Παπανδρέου αν αύριο εκλεγεί από το κίνημα αλλαγής όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας μας σε σχέση με την αυξανόμενη προκλητικότητα έως επιθετικότητα. Χθες απείλησε ακόμη και με επιχειρήσεις σε Αιγαίο και Κύπρο. Καλή ερώτηση. Και μου δίνετε και μία πάσα σε αυτό που είπα πριν, ότι μιλάμε για ένα πρόεδρο πρωθυπουργήσιμο, αλλά και ένα πρόεδρο που σας είπα με διεθνές χείρος. Προχθές συναντήθηκε με το μελλοντικό ηγέτη της Τουρκίας, τον κύριο Ιμάμογλου. Αυτές οι επαφές μπορεί μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου να τις κάνει. Είναι επαφές παρακαταθήκης για την εθνική ασφάλεια της χώρας, διότι η Ελλάδα πάντα ήταν στη λογική του δόγματος, σε καμία περίπτωση δεν εκχωρούμε κανένα κυριαρχικό μας δικαίωμα. Αλλά όμως με διπλωματικό τρόπο προσπαθούμε να δώσουμε απαντήσεις και να κινητοποιήσουμε τη διεθνή κοινή γνώμη απέναντι σε όλα αυτά. Ο Παπανδρέου είναι ένας διεθνής παίκτης που έχει αποδείξει ότι μπορεί να παρεμβαίνει, μπορεί να λέει, να μιλάει σκληρά. Άλλωστε, όταν έγινε η συνάντηση των πρέσβεων στο Ερζερούν μπροστά στον Ερντογκάν, του είπε τέλος της προκλήσης. Δεν δεχόμαστε προκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο απεκρύβει από τα μέσα ενημέρωση, ενώ δόθηκε διάσταση στη στάση του Δένδια. Ο Παπανδρέου το είπε μπροστά στον Ερντογκάν, όχι στον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Και βεβαίως, όποτε χρειαζόταν ή υπήρχαν προκλήσεις, σήκωνε το τηλέφωνο και έπαιρνε τον Ερντογκάν και του έλεγε: δεν ταιριάζει να προκαλείς και να βάζουμε τις χώρες μας σε δοκιμασίες. Υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή και ο Ερντογκάν υποχωρούσε. Τώρα έχει γίνει προκλητικός, γιατί βλέπει ότι χάνει την εξουσία. Και πιστεύει ο Ερντογκάν ένα πράγμα, ότι επειδή έχει ληστέψει την Τουρκία μαζί με την οικογένειά του, σου λέει: θα έχω το τέλος του Τσαουσέσκου. Γι' αυτό προκαλεί. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ζητάει την αφορμή της πρόκλησης ο Ερντογκάν προκειμένου να δημιουργήσει επεισόδιο. Εμείς δεν πρέπει να του δώσουμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει με διπλωματικό τρόπο να το αντιμετωπίζουμε. Ο Παπανδρέου έχει δείξει τις δυνατότητες του σε αυτό το επίπεδο, αλλά έχει δείξει τις δυνατότητες του το πώς μπορεί να επενδύει για τα εθνικά θέματα στο μέλλον. Η συνάντηση με τον διάδοχο του Ερντογκάν, τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος είναι σε μια προοδευτική κατεύθυνση και σε μια προοδευτική λογική, είναι μια ισχυρή παρακαταθήκη διαλόγου, συζήτηση, έτσι ώστε να σταματήσουν οι προκλήσεις και να απειλούνται τα εθνικά μας συμφέροντα. Ποιος είναι ο στόχος, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Καρχημάκη, λοιπόν, σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία του επιτελείου του Γιώργου Παπανδρέου? 5 Δεκεμβρίου είναι η στιγμή που αποφασίζει η βάση, όσοι προσέλθουν. Η στόχευση ποια είναι? Πρώτον, να μεταφραστεί αυτό το θετικό σοκ σε μια δυναμική διαδικασία και να βάλει τις βάσεις για την επόμενη μέρα να ξαναστήσει την παράταξη και να την ξαναχτίσουμε και με την παράδοσή μας και με τις νέες προκλήσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και ο Γιώργος Παπανδρέου πιστεύω ότι εκφράζει όλο αυτό το πακέτο, το οποίο θα δώσει μια άλλη δυναμική εξέλιξη στο χώρο μας. Μια πρωταγωνιστική εξέλιξη στο χώρο μας. Μιχάλης Καρχημάκης, θα τα ξαναπούμε στην πορεία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και με εσάς και με άλλους. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Καρχημάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρίως γιατί απαντήσατε και σε ερωτήματα ακροατών. Καλή σας ημέρα.